Σχεδόν 2 εβδομάδες μετά την αποκάλυψη των συνεννοήσεων του κυρίου Μπαλτάκου, του άνθρωπού του, του alter ego του, με μια εγκληματική οργάνωση, να μην έχει έρθει στη Βουλή με δικιά του πρωτοβουλία και όχι ύστερα από το δικό μας αίτημα, να δώσει εξηγήσεις. Αποδεικνύει το γεγονός ότι το παρακράτος ήταν εγκατεστημένο μέσα στο Μαξίμου, υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας με τη Χρυσή Αυγή, χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Αυγή και προ τη δολοφονία του Φίσα και μετά. Πρόκειται για τον κύριο Σαμαρά, για έναν ακροδεξιό επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ταιριάζει ούτε στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζει τον ίδιο. Ένα και στο χέρι. Δεύτερον, όταν μιλάμε για παλαιές πρακτικές, τις οποίες τις καταλογίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει όχι μόνο να απολογούνται, διότι αυτές τις παλαιές πρακτικές τις εκθρέψανε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά διότι συνεχίζουν σήμερα στις μέρες της κρίσης. Ο τρόπος αυτή τη στιγμή που γίνονται ιδιωτικοποίησεις, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΑΠ σε ημετέρους, οι ψηφοφορίες συγκεκριμένες και προτάσεις για διαγραφή προστίμων σε συγκεκριμένες εταιρείες, προστίμων που έχει βάλει το ΣΔΟΕ, η ασυλία στελεχών, τα δάνεια που δεν γυρίζουν στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και αλλάζουν ονόματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι πρακτικές του σήμερα. Αυτές τις βάρβαρες, παλαιοκομματικές πρακτικές που βουλιάξαν τον τόπο τις συνεχίζουν. Γι' αυτό παραμένουν ίδιοι και μεταξύ τους και με το παρελθόν. Πάμε λοιπόν τώρα και στα επίμαχα. Πάμε και στα επίμαχα. Φωνάξαν την κυρία Μέρκελ προχθές. Ναι. Και είχαν καταρχήν το ιστορικό θράσος να διαρρεύσουν ότι βάλουν το θέμα των τραπεζικών, των κατοχικού δανείου. Ναι. Ενώ δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Και το έκανε κυρίως ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Σαμαράς τον άφησε να εκτεθεί εκείνος. Εμπέζουνε μια ολόκληρη. Δεν ετέθη. Διότι όταν τίθεται ένα θέμα, μπαίνει στη συνέντευξη τύπου, γίνονται ερωτήσεις, απαντείται και υπάρχει στα ανακοινοθέντα. Παραβιάσανε το ίδιο το Αθηναϊκό Πρακτορείο και αντικαταστήσανε τη λέξη λιτότητα δίθεν με τις πολιτικές προσαρμογής και εξυγίανσης. Δεν σέβονται πια τίποτα, ούτε δημοσιογραφική διοντολογία. Έχουν επιβάλει έναν ολοκληρωτισμό στην ενημέρωση. Το κάνετε κατά απόλυτο τρόπο. Το κάνετε κατά απόλυτο τρόπο καθημερινά και μιλάνε οι ίδιοι άνθρωποι. Μιλάνε οι ίδιοι άνθρωποι και δεν αφορά όλους. Κάποιοι σέβονται τη δουλειά τους, αλλά κάποιοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης και των εκβιασμών. Και αυτά γίνονται επί των ημερών σας. Πάντως, δημοσιογράφος, δεν το θέλετε όλοι στα ψηφοδελτία. Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν και στα συγκεκριμένα. Αντικειμενικούς που λένε. Για πάμε. Πολύ. Ναι. Ελάτε. Με πυροτεχνήματα δεν βγαίνεις από την κρίση. Και η ελληνική κοινωνία γνώρισε 2 πυροτεχνήματα. Το ένα το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα, που έχει αποκαλυφθεί πλέον ότι είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο βγήκε από τις σάρκες του ελληνικού λαού, μεταφράζεται, είναι το αποτέλεσμα των μειώσεων των συντάξεων, των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, στα λουκέτα, στα χαράτσια, για να προκύψει, για να δώσουν κάτι λιγότερο από 500 εκατομμύρια όταν έχουν πάρει πάνω από 70 τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν είστε υπερ. Πρόκειται για μια κοροϊδία. Και βγαίνουν και στις αγορές αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει μνημόνιο, ενώ ετοιμάζουν νέο μνημόνιο, ενώ πάνε να υποθηκεύσουν το μέλλον της χώρας για τα 50 χρόνια, να δανείζονται και πιο ακριβά. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτής της εφάπαξ εξόδου στις αγορές με την ταυτόχρονη παρουσία μνημονιακών πολιτικών είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο εξυπηρετεί μόνο προεκλογικές σκοπιμότητες. Οπότε, αυτό είναι το περιβόητο. Οπότε, τι να κάνουμε. Γιατί είναι... όμως, κύριε Σκουλέτη, θα σας πειράξει. Απολύτως. Βγάλετε έξω τις πολιτικές. Στην κυρία Μέρκελ όμως, όταν είπε για τρίτη φορά ότι κοιτάξτε, δηλαδή, θυμάστε τι μας λέγανε, το χρέος θα το συζητήσουμε μετά τις γερμανικές εκλογές. Το χρέος θα το συζητήσουμε σε ευρωεκλογές. Τώρα είπε για το φθινόπωρο. Τίποτα δεν υπόθηκε. Αντίθετα, δημιουργούν την ψευδή εντύπωση. Να το σκεφτείτε και να ξαναρωτήσετε το λαό. Αντίθετα, δημιουργούν την ψευδή εντύπωση. Υπάρχει ένα όριο. Δημιουργούν αυτή. Δεν υπάρχει όριο στην αναλγησία σας. Υπάρχει όριο στο λαό. Και στην αντικοινωνική πολιτική σας. Δεν υπάρχει όριο. Πραγματικά δεν έχετε όριο. Δεν έχετε όριο με αυτά που κάνετε. Δεν έχετε όριο. Τι να πει. Δημιουργούν λοιπόν αυτή τη στιγμή την ψευδή εντύπωση και αποδυναμώνουν το μόνο ρεαλιστικό αίτημα το οποίο μπορεί να καταστήσει βιώσιμο το χρέος, το θέμα του κουρέματος. Γιατί σου λέει, α, η Ελλάδα, ποιον διευκολύνει αυτό? Ότι μπορεί αυτή τη στιγμή η κυρία Μέρκελ να εισηγείται στην γερμανική κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία βγήκαν στις αγορές για να επιβάλλει την πιο ακραία δημοσιονομική πολιτική λιτότητα των τελευταίων δεκαετιών εις βάρος των λαών, των αντίστοιχων λαών. Περί αυτού πρόκειται. Άρα εσείς τι θα κάνατε? Άρα λοιπόν εμείς γιατί τι θα κάνουμε? Γιατί είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα. Εμείς κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό.
να συζητάμε δημοκρατικά, ελεύθερα και να συνθέτουμε. Θα συζητάτε λοιπόν. Να συζητάμε δημοκρατικά. Όλοι συζητάμε. Όχι, δεν συζητούν. Δεν συζητούν. Καμιά λύση δεν συζητούν. Δεν συζητούν. Ποτέ δεν συζητήσαμε. Δεν είναι κακό η συζήτηση. Και ούτε ο διάλογο και η δημοκρατία. Εμεί λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτική. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε. Το καταφέρνουμε και έχουμε αποφάσει και έχουμε αποφάσει οι οποίε μα δεσμεύουν όλου. Ωραία, πρέπει να ξέρουμε οι πολίτε. Χθε παρακολουθήσαμε πάλι μια αποτέλεσμα αυτή τη κατευθυνόμενη δημοσιογραφία, πράγματα που εγώ δεν τα είδα που ήμουν μέσα την Κυριακή. Δεν είδα κανένα τεράστιο ρήγμα. Δεν είδα πρόταση εξόδου από το ευρώ. Πού τα είδατε αυτά και φέρτε μα. Φέρτε μας αυτή τη στιγμή αυτές τις ομιλίες. Πού υπήρξαν. Άλλο το να πεις. Άλλο το να ισχυριστείς. Δεν ξέρω αν είσαι. Σας παρακαλώ κύριε. Ένα λεπτό. Τίθεται ένα θέμα για την άλλη. Έχουμε κάνει τόσο παρέα για να ξέρω αν είστε κουφοί. Αλλά από εκεί και έπειτα. Είναι άλλο το να κάνεις μια κριτική και να πεις ότι εγώ θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις μπορούν να οδηγήσουν εκεί. Και άλλο να λες ότι υποθήκανε. Να το κάνουμε. Να το κάνουμε και σκουλέτε. Να μας πείτε αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε κόμμα πρέπει να κρίνεται από τις επίσημες θέσεις του. Και όχι από απόψεις, οι οποίες έχει δικαίωμα καθένας να τις εκφράζει. Δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, και όχι απόψεις που έχει δικαίωμα καθένας να εκφράζει στο πλαίσιο ενός οργανωμένου, συντεταγμένου δημοκρατικού διαλόγου. Αλλά επαναλαμβάνω, οι αποφάσεις ισχύουν για όλες και είναι από όλες σεβαστές. Θέλω λοιπόν να διευκρινίσουμε. Σας παρακαλώ για να γίνεται σαφές το τι λέει ο καθένας. Λοιπόν. Θέλω να διευκρινίσουμε, κύριε Σκουρλέτη, την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα γίνει στην περίπτωση της εμπλοκής. Εκεί βρισκόμαστε. Μπορεί ο κύριος Λαφαζάνης να λέει να έχουμε ανοιχτό και το σχέδιο Β. Είναι η μειοψηφία, το αφήνουμε στην άκρη, υπόθηκε όμως. Το θέμα είναι η κεντρική σας άποψη. Τι λέει. Ο κύριος Παπάς είπε ότι θα κληθεί ο κόσμος να αποφασίσει. Όχι έξω από το ευρώ ή μέσα από το ευρώ, αλλά τη συμφωνία. Εγώ ακούω το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτόν τον καιρό να λέει ότι εγώ σε συμφωνία με τους εταίρους δεν πρόκειται να πάω σε συμφωνία κακή. Να το πω έτσι. Τι θα αποφασίσει. Τι θα κάνετε, θα μας μεταφέρετε την απόφαση επάνω μας. Στο λαό για να κάνει δημοψήφισμα, πράγμα το οποίο δεν είναι. Μισό λεπτό. Κυρία Σιμακοπούλου, κυρία Μπατζόλη. Θα το διευκρινίσουμε λιγάκι. Σας παρακαλώ, κυρία. Εμφανίζεται η κυρία Μέρκελ. Σας παρακαλώ. Όχι, είστε και στη μέση τώρα, είναι και δύσκολο. Στερεοφωνικά τώρα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, είστε σε μια συζήτηση με τους εταίρους. Στην περίπτωση που είστε κυβέρνηση. Και η κυρία Μέρκελ σας λέει: παιδιά, αυτό που μου λέτε δεν γίνεται. Αυτό είναι η πρότασή μας. Εσείς αυτή την πρόταση της κυρίας Μέρκελ θα μας τη φέρετε να την ψηφίσουμε. Γιατί αυτό είναι ο κύριος Παπάς, έτσι. Δεν ναι, το λέμε εμείς. Θα μας τη φέρετε να την ψηφίσουμε ή να την απορρίψουμε εμείς ή όχι. Συγγνώμη, μπορώ να ξέρω τι λέει η πρόταση. Κυρία Σιμακοπούλου, σας παρακαλώ. Θέλω να μου διευκρινίσει ο κύριος Μέρκελ, λέτε σε περίπτωση εμπλοκής. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ, ελάτε. Λοιπόν, μιλήσατε για εμπλοκή. Αν εννοείται εμπλοκή, μια ισχυρή επιθετική διαπραγμάτευση που πρέπει επιτέλους να γίνει, αυτή θα υπάρξει. Αυτή θα υπάρξει. Διότι όταν υποτίθεται ότι γίνεται μια συζήτηση και από τις δύο πλευρές κάθονται δύο άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν το ίδιο και το αυτό, όπως γίνανε από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου Παπαδίου μέχρι και σήμερα. Το ξέρετε εσείς. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Όχι, δεν το ξέρετε. Ούτε εσείς. Εμείς επειδή είμαστε και ξέρουμε και του αποτελέσματος και από αυτά που υποστηρίξατε δημόσια. Δεν υπήρχε ευρωπαϊκός μηχανισμός. Για να πείτε μετά, κύριε Παντζέλη, τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις εμείς δεν θα κάνουμε. Εμείς λοιπόν θα πάμε εκφράζοντας τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Μην κοιτάζεστε στον πολιτικό σας καθρέφτη και λέτε τέτοια πράγματα. Μην κοιτάζεστε στον πολιτικό σας καθρέφτη. Σας βαραίνουν πάρα πολλά. Όσο και τίποτε να κρυφτήκατε κύριο Πινελιά, ξέρουμε ότι είστε το Πασό που μας βήθησε. Αυτό ξέρουμε ότι είστε. Και το είπα πριν έρθει και εμείς ήσασταν καθυστερημένος στην εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Στην περίπτωση ρήξης, πάμε παρακάτω. Στην περίπτωση ρήξης, κύριε. Να δούμε τι θα κάνετε εσείς. Εμείς έχουμε μια εκτίμηση αυτή τη στιγμή, η οποία πηγάζει από κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που είναι δομημένη σήμερα η Ευρωζώνη, με το γεγονός ότι είναι αλληλένδετες οι οικονομίες και με την εκτίμηση ότι εάν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρει πόρτα μπροστά της, σημαίνει ότι κάποιοι έχουν κάνει την επιλογή της διάλυσης της Ευρώπης. Που ούτως ή άλλως η συνεχιζόμενη αυτή η ακραία πολιτική οδηγεί σε ένα τέτοιο ισχυρό ενδεχόμενο. Ευρώπη, όπως αυτή τη στιγμή πάνε να εμπεδωθούν οι πολιτικές Μέρκελ, δεν μπορεί να υπάρξει.
Και αυτό το μήνυμα σήμερα γίνεται κατανοητό. Αυτό το μήνυμα σήμερα, αυτό το μήνυμα καθίστε να ακούσετε. Εσείς προτρέχετε. Τη διαπράττουν και διαλύουν οι πολιτικές οι οποίες θέλουν να καταστρέψουν το κοινωνικό κράτος. Να καταστρέψουν την Ευρώπη ή όχι. Το αν θα γίνει δημοψήφισμα ή όχι είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό. Ούτε πρόταση, ούτε ξεκάθαρο. Ας γίνουμε λίγο ορθολογιστές να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Έχετε δει καμιά πρόταση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα κάνει δημοψήφισμα? Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Πώς θα αποφασίσει ο λαός? Γι' αυτό ρωτάω, είστε εκπρόσωπος του κόμματος, κύριε Σπουλέτη. Άρα είστε η επίσημη φωνή. Θέλω να ξέρω επομένως, εάν υπάρχει στην πολιτική σας πρόταση, η πρόταση του δημοψηφίσματος, στην περίπτωση εμπλοκής. Με πολλά εάν και εφόσον κτλ., η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια αξία αλλά σχετική. Διότι ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βγάλαμε. Εμείς λέμε ότι σε κάθε περίπτωση θα στηριζόμαστε τον ελληνικό λαό. Δεν τον έχουμε απέναντί μας. Δεν τον ψεκάζουμε με χημικά. Λοιπόν, δεν τον απαγορεύουμε τις διαδηλώσεις. Λοιπόν, το ισχυρότερο χαρτί για μια κυβέρνηση είναι το να στηρίζεται στον λαό. Και όχι να τον ευνουχίζει. Και όχι να τον ευνουχίζει. Άρα λοιπόν, στη δικιά μας επιλογή είναι η αναζήτηση λύσης εντός της Ευρωζώνης, δεν είναι η αποχώρηση έξω από το ευρώ. Και ξέρετε γιατί. Και ξέρετε γιατί. Ένα το κρατούμενο. Όχι γιατί είναι κανένα, πώς το λένε, θέσφατο το ένα ή το άλλο νόμισμα. Γιατί και στη δραχμή αν ήσουν, απέναντι με τις ίδιες πολιτικές θα ήσουν. Αντίθετος. Ο νεοφιλελευθερισμός, οι ταξικές πολιτικές είναι ο αντίπαλος των λαών, είτε είσαι μέσα στην Ευρωζώνη, είτε είσαι εκτός της Ευρωζώνης. Στρατηγικά είσαστε δύο σπαθέστατες γλυκές κυρίες, οι οποίες δημιουργείται παράσιτα σε έναν φέρελπι άνθρωπο, ο οποίος θέλει να εκπροσωπήσει τις αμολάσεις. Μονόλογος τον οποίο κάνετε. Και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι θα κάνει. Βάζω λοιπόν μία τελεία. Και σας λέω ότι για μας αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε πει, δεν το ακούτε πρώτη φορά. Καλά κάνετε και το ρωτάτε εσείς για να το ακούει και ο κόσμος, διότι έχουμε τα παπαγαλάκια εδώ πέρα τα οποία επαναλαμβάνουν το ίδιο. Εμείς έκανε τώρα αυτή την κίνηση. Τώρα πρέπει να ανοιχτώ αυτό το πράγμα. Τα παράστατα και τα παπαγαλάκια είναι δίκαιο. Αρέσει την κίνηση, θα σας παρακαλέσω. Δεν σας αρκεί. Μου επιτρέπετε, γιατί έχουμε μια εμπλοκή. Είμαι πολιτικός στέλεχος του κόμματος. Σωτήρης Μπολάκης, τηλεφωνική μας γραμμή.